Άγρας τέλος. Ψευδώνυμον του ποιητού Έψιλον Γάμα Ιωάννου, γεννηθέντος το 1899. Εκτός των ιδίων του ποιημάτων, δημοσιευθέντων εις περιοδικά, εφιλοτέχνησεν εμμέτρους μεταφράσεις των στροφών του Ζαν Μορεάς, ως και έργων αρχαίων Ελλήνων και Γάλλων ποιητών. Το πρωτότυπο ποιητικών έργων του συνεκεντρώθη ως επιτοπλίστων υπό του ιδίου του ποιητού εις τα σύλλογάς του «Βουκολικά και Εγκόμια» 1934 και «Καθημερινές» 1940. Τα αξιολογότερα ποιήματά του είναι αληθήκον ψωτεχνήματα, εμποτισμένα με νοσταλγία της παλιωτέρας αθηναϊκής ζωής και με θλίψη δια την εξαφάνισή της. Απέθανε εν Αθήνες, προσβληθείς υπό υψεμίας κατόπιν τραυματισμού του εξαδεσπότου Σφαίρας, κατά την ταραχώδη περίοδον ολίγων μετά τη γερμανική κατοχή, τον Νοέμβριο του 1944. Η γνωριμία μου με τον Τέλον Άγρα είναι πολύ παλιά. Δεν ξέρω καλά-καλά σε ποιο χρόνο και σε ποιο περιστατικό να την τοποθετήσω. Νομίζω πως γνωριζόμαστε από την εποχή που υπήρξαμε και οι δύο συνεργάτες στα ελληνικά γράμματα. Μου είχε δοθεί τότε η ευκαιρία να τον γνωρίσω καλά. Να γνωρίσω μαζί με τις μεγάλες αρετές του και τις μικρές αδυναμίες του. Όταν αποφάσισα να γράψω τους φιλολογικούς περιπάτους, τον σκέφτηκα πρώτον ανάμεσα στους νέους. Και όταν του είπα την πρόθεσή μου, μου απήντησε: «Δεν θέλω να το πάρετε για μετριοφροσύνη, αλλά δεν ξέρω ποιο πράγμα, ποια επιτυχία μου δίνει το δικαίωμα να λάβω μέρος στους φιλολογικούς περιπάτους. Χωρίς φιλοφρόνηση, πιστεύω πως αυτό οφείλεται στην καλοσύνη σας. Μου φαίνεται πως εξακολουθείτε να είστε ένας αθεράπευτος μετριόφρον», του είπα. «Θα επιχειρήσω λοιπόν να σας γιατρέψω εγώ, βάζοντάς σας να μου ορίσετε τον εαυτόν σας». Όταν κατάλαβε πως ήταν ματαιοπονία κάθε αντίστασης, μου είπε: Θέλετε να σας πω τον ορισμό του εαυτού μου? Λοιπόν, είμαι ένας κατασκευαστής ωραίων πραγμάτων. Ακριβέστερα, κομψών πραγμάτων. Δεν έχω και δεν είμαι άξιος να προσφέρω τίποτε άλλο στη ζωή που αυτή τη στιγμή ζητεί μεγάλες θυσίες ή μεγάλες ιδέες. Ξέρω να γράφω κάτι με φροντισμένο ύφος. Ξέρω να διορθώνω ένα κακό ύφος. Ξέρω να μεταφράζω ορισμένης κατηγορίας ξένα και αρχαία ποιήματα. Αυτά είναι τα προσόντα μου και είναι αληθινά, διότι τα επαλήθευσα πολλές φορές ο ίδιος. Αξίζουν όμως αυτά για να μου δοθεί ένα βήμα από το οποίο να απασχολήσω το κοινό? Κι όμως έχετε παρουσιάσει εργασία εν αρκετή. Έγραψα βέβαια, έγραψα πάμπολα. Αλλά δεν νομίζω ότι συγκροτούν έργο με ακέραια δημιουργική πνοή. Σας λέγω την αλήθεια. Αυτήν τουλάχιστον που πιστεύω. Ο αριστοτελικός ορισμός ότι η τέχνη είναι μίμησης επαλήθευσε σε μένα κατά βάθος. Άρχισα να γράφω μιμούμενος ξένα πρότυπα. 8 χρονών έγραψα το πρώτο μου ποίημα. Ήταν σατυρικό γιατί διάβασα το Ρωμιό του Σουρή που αγόρασαν στο σπίτι. Έπειτα έγραψα μακρά ποίηματα, περιγραφικά και λεγιακά. Διάβαζα, βλέπετε, τα πλεχτά τραγούδια του πολέμη στην Εστία. Έπειτα έγραψα μυθιστόρημα,
επειδή εδιάβασα τον Κατσαντώνη της Μακεδονίας της Εσπερίνης. Οι απομιμήσεις αυτές εξακολούθησαν πάντα και φοβούμαι ότι εξακολουθούν ακόμα. Ήμουν επίκαιρος όταν και η ποίηση ήταν ακόμη επίκαιρη και αναρρύθμιτες φορές εβίασα τον εαυτό μου να στιχουργήσει σε γεγονότα οι γιορτές που δεν με συγκίνησαν καθόλου. Ήταν μες στον κόσμο ένα παιδί, όλο δίλια και όλο ανορεξιά. Τα παλιά τα σπίτια, τη σπουδή αγαπούσε και τη μοναξιά. Αγαπούσε οι άλλοι να αγαπούν, τα όργανα αγαπούσε από μακριά και τα μάτια που θα μποκοπούν μια κρυφή, βαθιά παρηγοριά. Τα κατάρτια επρόσεχε πολύ κάθε που έπιανε ώρες να φυσά, που μακριά στο τζάμι, στην αχλή, χόρευαν κομμένα τα μισά. Μες του κόσμου την οχλαγωγή, την απόγινε το χρόπαιδί. Δίχως μοναξιά και συλλογή, όνειρα, ταξίδια, ούτε σπουδή. Στη μίμηση ήρθε και η φιλοδοξία. Όλη η παιδική και η νεανική μου ζωτικότης εσπαταλήθηκαν χάρη θλιβερών και ανοήτων πρωτείων. Η στριλασία αυτή που εξακολούθησε χρόνια μου αδυνάτησε τα μάτια από μικρή ηλικία. Ο σεβαστός μου ακαδημαϊκός και ένας από τους καθοδηγητάς μου στο να έβρω κάπως τον εαυτό μου, όποιος και όσος ήταν, ο κύριος Ξενόπουλος, με αποζημίωσε κάποτε γράφοντας για μένα ότι μπορούσα να χαρακτηριστώ ως ένα από τα enfants sublimes. Το αληθινότερο είναι ότι υπήρξα ένα από τα παιδιά που έχουν πρόωρη ανάπτυξη και που την αποστραγγίζουν μέχρι ότου σχεδόν την εκμηδενήσουν. Επήρατε όμως βραβεία, τιμές, δώρα. Είμαι όμως τάχα ένας πραγματικός ποιητής. Πηγαίος ποιητής. Πολλές φορές στη ζωή μου θέλησα να πνίξω αυτό το αμφίβολης ποιότητος αισθητήριο και να τραπώ σε άλλες κατευθύνσεις. Ας είναι όμως, αυτά είναι πολύ πρόωρο να λεχθούν από μένα. Θέλω απλώς να πω ότι συχνά ξαναγύριζα στην ποίηση, γιατί η ζωή δεν ήταν όπως την ενόμιζα. Ήταν τάχα αδυναμία ή απαιτητικότητα? Νομίζω και τα δύο. Σήμερα όμως δεν το ξανακάνω για τον εαυτό μου, εκτός αν θα επρόκειτο να βοηθήσω πρόσωπα που περιμένουν τη βοήθειά μου και που θα έχω καθήκον να τη δώσω. Η προσπάθεια που καταβάλει κανείς για τη ζωή, που εξυμνήθηκε από τόσους πρακτικούς αισιοδόξους και που αρχίζει πραγματικά τόσο ωραία όσον και η ποίησης, με έναν απόλυτο συντονισμό προς την εσωτερική μας πεποίθηση, τέμνεται ύστερα από λίγο σε χίλιες δύο διακλαδώσεις και χτυπιέται σε χίλια δύο προσκόμματα. Στη ζωή δεν εξαρτάται το πάνω από εμάς, όπως στην τέχνη. Συχνά χάνεται ο ηρμός της παρατηνωμένης αυτής προσπαθίας. Χάνεται ο λόγος της διαρκείας της, η αιτία της υπάρξεώς της.
και καταντά να μαζεύω με αξιοθρήνητα θρύψαλα πληρωμένα με δάκρυα και νεύρα και αίμα. Αλλά και μια απόλυτη επιτυχία στη ζωή δεν είναι συχνά παρά μια έξαψη για ένα νέο επιταπρόσωπο. Δεν βλέπω που έγκυται η ευτυχία σε ένα τέτοιο στάδιο. Κάτι όμοιο με τη μανία της παιδικής μου πολυγραφίας που τρέμω να τη θυμηθώ. Η πολιτεία καταχνιασμένη φεύγει, διαλύεται, ξεθυμένη. Στο βράδυ αυτό το νοτερό είναι όλα αχλή και όλα νερό. Μες στα νερά πως τρεμοσβήνει μια κατακίτρινη σελήνη και αυτά τα δέντρα στη σειρά και οι εκκλησιές μες στα νερά. Μέσα μου κλαίει απόψε πάλι υγρός αχνός, όχρα και αθάλι. Κι είναι η καρδιά μου σφαλιστή σαν μια μητρόπολη σβηστή. Μες στην καρδιά μου έχω κλεισμένο έναν μεγάλο εσταυρωμένο. Στα πόδια του φτωχιά πιστή. Η ελπίδα κλαίει γονατιστή. Από όλα αυτά νομίζω πως μπορεί να βγει το πνευματικό σας, πιστεύω. Ίσως. Αν το συνοψίζατε. Θα έλεγα ότι πιστεύω την τέχνη για ανώτερη της ζωής. Ότι περιόρισα στη ζωή μου τα πάντα. Δεν επιθυμώ ούτε έχω καμία απόλαυση πολύ έξοδη, ούτε καν δαπανηρή. Καμιά φιλοδοξία, καμιά διψακτήση. Ποτέ δεν μου άρεσε η δράση. Και όταν την έζησα σε περιστάσεις, και ο ίδιος τότε κατάλαβα πόσο νύστερη είναι απέναντι στη σκέψη, στη φαντασία, στο αίσθημα, στο όνειρο. Θέλησα να ζήσω τη ζωή μου, αδιάφορο σε ποια πλαίσια, παντοτινά με το ιδιαίτερο, το ανεξήγητο εκείνο αίσθημα της χαράς γιατί βρέχει. Γιατί καίει ο ήλιος, γιατί μυρίζει ένα περιβόλι ή γιατί περπατεί εμπρός μας ένας συλλογισμένος άνθρωπος. Εννοήσα από καιρό ότι δεν είναι δυνατό να αφήσω στον κόσμο άλλο από μερικές λυρικές καυγές διασπασμένες ανάμεσά τους. Οι κλήσεις μου είναι οι ποίησεις και όχι η πρόζα. Και όταν γράφω πρόζα είναι μια πρόζα νόθος. Χωρίς τα απαραίτητα δραματικά στοιχεία, αντικειμενισμό, θέμα, τύπους και χαρακτήρες, γεγονότα και διαλόγους. Ακόμα ότι επιθυμώ αποκλειστικά να γράψω με κάθε θυσία ένα ωραίο έργο ή δύο ωραία έργα, όσον υπάρχει μέσα μου η θέρμη που δεν εξύντλησε η ηλικία και η κόπωση. Εάν είχα ελεύθερο τον καιρό μου, εάν μπορούσα να προκαλέσω και να κυνηγήσω μια συγκίνηση με όλους τους δυνατούς και τους φτρατικούς ακόμη τρόπους, σαρκικός, συναισθηματικός, εγκεφαλικός, και να την αποτυπώσω καρφωμένη στο χαρτί, τότε αληθινά θα έβαζα τον εαυτό μου στη διάθεση του κόσμου. Αλλά θα άφηνα, είμαι βέβαιος, σελίδες δημιουργικές που θα φέρναν δάκρυα και ρίγους και θα έκαναν τον αναγνώστη να χλωμιάζει ως σαν από χημική επίδραση.
φτωχογειτονιές, έρημες γωνιές, έρημες καρδιές, ψύχρες παγωνιές, που σε μουδιασμένη Κυριακή στέκει και σας κλαίει θλιμμένη μουσική. Φτωχογειτονιές, έρημες γωνιές, καμωμένες για τις μαύρες παγωνιές, καμωμένες για τις άταφες ψυχές, καθημερινές ψυχές και μοναχές, για τα λείψανα και για τις Κυριακές. Της ψυχής μου εσείς πατρίδες μυστικές. Είστε μα την αλήθεια από τους λιγοστούς νέους λογίους που έχετε άμεση προσωπική αντίληψη για όλους τους νέους που γράφουν. Θα ήθελα να ξέρω τις προτιμήσεις σας. Στο ζήτημα των φιλολογικών μου προτιμήσεων μεταξύ των νέων και των παλαιότερων, θα σας παρακαλούσα θερμά να μην επιμείνετε. Πάρτε το ακόμα και για δυναμία χαρακτήρως εκ μέρους μου. Οι φιλολογικές μου προτιμήσεις είναι ελάχιστες. Πολλές από αυτές είναι και ιδιότροπες. Θα γεννούσα πολλές δυσαρέσκειες και είναι περιττό από τώρα. Σε πολλά σας κομμάτια διέκρινα έναν φιλοσοφικό στοχασμό και θα αποτελούσε νομίζω σοβαρό συμπλήρωμα της συνομιλίας μας αν είχα υπόψη μου και τις φιλοσοφικές σας ιδέες. Οι φιλοσοφικές μου ιδέες είναι μάλλον καλλιτεχνικού ορίζοντος. Μου αρέσει να φιλοσοφώ και η αγάπη μου προς τη φιλοσοφία είναι περισσότερο συνειδητή και αιτιολογημένη παρά προς την τέχνη, όπου πρωτάρχισα με μίμηση. Πρέπει όμως να εξηγούμεθα. Από τη φιλοσοφία δεν περιμένω καμιά λύση. Τα φιλοσοφικά συστήματα μοιάζουν με τις φιλολογικές τεχνοτροπίες. Καθένας διαλέγει αυτή που του προσαρμόζεται, αυτή που του βολεί. Αλλά η βασίλισσα λέξη του κόσμου, όπως λέει ο Καριωτάκης, δεν θα βρεθεί ποτέ. Για ένα μόνο πράγμα είμαι βέβαιος, ότι δεν υπάρχει τίποτε ανώτερο από την υλική ζωή. Μπορεί να υπάρχει επιβίωση, ένα φάσμα υπάρξεως. Αισθάνομαι κάποτε ποιο είναι το πραγματικό, το απολύτως δικό μου από όλον αυτό το μικρό κόσμο του ανθρωπίνου οργανισμού. Αυτό μπορεί ίσως να επιζήσει, αλλά είναι κάτι στιγνό και στήρο. Η θαυμάσια αγωγή των αισθητηρίων του λείπουν. Είναι αυστηρό και μονότονο. Μια τέτοια οντότης είναι αδύνατο να μην νοσταλγεί με απέραντη θλίψη τα υλικά κατασκευάσματα της τωρινής ζωής. Μια ωραία πράξη, ένα έργο τέχνη. Η επίγεια συνύπαρξης σώματος και πνεύματος είναι, κατά τη γνώμη μου, η τελειωτέρα κατάσταση ενός όντος. Αυτό πιστεύω. Γιατί όμως να απαγορεύεται η ηλική αθανασία στα πλάσματα στα οποία η φύση δίνει τη ζωή με τόσο ακαταγόνιστο πνευματίσμα? Γιατί να μην ξέρει κανείς ποια είναι η κατάφαση αυτής της τραγικής ιστορίας? Η ακμή ή η θωρά? Άλλη τα προβλήματα. Μια λύση υπάρχει μόνο. Όταν από εκεί κατορθώσει κανείς και αναστήσει ένα έργο τέχνης. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση στις αντιφατικές αγωνίες μας. Τραπεζομάντιλο λαχανί στο τραπέζι και η ντουλάπα ανοιχτή αφημένη δίχως τάξη, και πίσω από το μισάνυχτο το φύλλο παίζει το τούλι αγέρινο με το χλωμό μετάξι. Το μετάξι
χιτά κρεμάμενα φύλλα, σαν πράσινος ανθός σε τροπική κουφάλα. Στο τραπέζι ο ανθισμένος δίσκος με τα μήλα και ένα φλιτζάνι κρύο σπιτήσιο γάλα. Αγοραστή ψυχή, να, σ' έχω εδώ στο χέρι, πότε να επιδρομάς, πότε να μου πιστεύεις. Τι σου θέλω, μη δε και ο νους μου δεν το ξέρει, και άπραγε ξένε εσύ, ποτές δεν το μαντεύεις. Κόρφους και γόνατα σκεπάζεις με τα μάτια, εμένα πιο βαθιά το μάτι μου πηγαίνει. Την πίστη να φορείς μες στα σεμνά κρεβάτια, το κορμί να γδυθείς, δεν ήσουν μαθημένη. Αγοραστή αγκαλιά, χτιστείς το προσκεφάλι, με τον Ιησού Χριστό κρεμάμενο στην κόχη, για τούτο και με μάχες σε σγουρό κεφάλι. Απ' τα μάτια μου πάσχεις, απ' το χνότο μου όχι. Τη μυστική γραφή να μην εύρω πασχίζεις, στου είναι σου πολεμάς τις ρίζες να μην τρέξω. Μα ειδού που γέρνεις και έρχεσαι, τ' αποφασίζεις, τ' αρχαίο της γυναικός το δώρο φέρνεις έξω. Δεν νομίζετε ότι πέρα από τη λύση που η τέχνη μπορεί να δώσει στα προβλήματα της ζωής, υπάρχει και μια στενότερη κοινωνιολογική άποψη των πραγμάτων? Όσο γι' αυτή, μέρα με τη μέρα μισώ τον σύγχρονο πολιτισμό. Ο πολιτισμός της εποχής μας είναι μηχανικός, καθαρά τεχνικός. Φθείρει και σώμα και νου και δεν προσφέρει τίποτα. Ξεριζώνουν χαριτωμένα δέντρα για να προσφέρουν άσφαλτο. Καταργούν την πέτρα για να προσφέρουν τη ρυπαρότητα του μπετόν αρμέν. Πάταγος, νοθεία, διαφθορά. Ένα τερατώδες μοιραίων που δημιούργησε ο ίδιος ο άνθρωπος επιστρέφει για να τον θανατώσει. Εάν μπορούσα, θα ήθελα να αποσπαστώ τελείως από την εποχή μου, να αφοσιωθώ σε μελέτες των περασμένων. Δεν με ενθουσιάζει καμία εφεύρεση. Πίσω από τις λαμπρότερες διαφημίσεις υπάρχει μια εναγώνια προσφορά. Ο βιομήχανος που πτωχεύει, αφού έκανε τον εργάτη και τον αγρότη να μείνουν χωρίς ψωμί. Τι να ενθουσιάσει από αυτή τη φρίκη? Οι πολλοί, οι μισοί άνθρωποι λιμοκτονούν στην εποχή μας και οι άλλοι μένουν αδιάφοροι. Πείτε μου τώρα αν αυτό λέγεται πολιτισμός? Δεν ελπίζω και δεν πιστεύω σε καμία άλλη κοινωνική μεταβολή παρά μόνο στην αυτόματη μείωση του πληθυσμού με τον περιορισμό των γεννήσεων. Θα ήθελα να κηρύξω αποστολικά αυτή την αρχή σε όλη την ελληνική ύπαιθρο. Διαφορετικά μας περιμένει η βαρβαρότητα και η αγριότητα. Έχω την εντύπωση πως η αίσθηση σε αυτών των πραγμάτων σας επηρεάζει ψυχικά. Και με απογοητεύει. Τι να προσφέρει κανείς σε αυτόν τον κόσμο? Για πόσον καιρό ακόμα θα εκτιμά τα ωραία πράγματα? Κι όμως δεν θα ήθελα να περάσω από τη ζωή χωρίς να αφήσω ένα ωραίο, απολύτως ωραίο έργο. Έχετε κάτι υπόψη σας? Πάμπολες σημειώσεις. Αν όμως το πρόβλημα της εργασίας δεν ήταν σήμερα ένα πρόβλημα καθαρής αυτοσυντηρήσεως, θα έφευγα από την πρωτεύουσα. Θα κατάφερνα να ζήσω μια λιτότατη ζωή συχαστού. Αλλά θα ετελείωνα κάτι. Το να μην ανήκει κανείς όμως τον εαυτό του παρά μόνο μια ώρα την ημέρα δεν μπορεί να είναι ικανοποιητικό για έναν άνθρωπο της ηλικίας μου. Και να χρησιμοποιώ όλες τις άλλες ώρες μου για να κερδίσω απλώς το καθημερινό ψωμί μου.
τώρα προσμένη μοναχή η άμαξα κάτω από τη βροχή και δεν τη μέλει. Κι είναι σαν να την τυρανά πιότερο η ξένη γειτονιά που δεν τη θέλει. Τα νόφλια επέσαν και αγκονές και ανεμοπέραστες στενές οι γαλαρίες. Κι έφυγαν έντρομες, πολλές κι θύμισες, σαν τις καλές σεμνές κυρίες. Άδεια βιτόρια και φτωχή, πάρε μου εμένα την ψυχή, πάρε με εμένα για ταξιδιώτη σου. Και ευθύς, πάμε, όθε κίνησες να'ρθείς, στα περασμένα. Αυτά έλεγε στα 1931. Μα τα χρόνια κυλούν και ο Χάρος ήρθε να τερματίσει την επίγεια ζωή του μέσα στην πιο καλή της ώρα. Έπεσε από μια αδέσποτη σφαίρα πριν καλά-καλά προφτάσει να ειδεί την απελευθέρωση που τόσο είχε λαχταρίσει, που την είχε προμαντέψει. Στο νοσοκομείο που τον επισκέφθηκα αρκετές φορές, από το κρεβάτι του πόνου ο Άγρας, χλωμός και αδύνατος, κοίταζε γύρω του με αγωνία, με την αγωνία του αγνώστου που μέλει να αντικρίσει σε λίγο η ψυχή. Ωστόσο η καρτερία του σε αυτές τις φοβερές ώρες ήταν αξιοθαύμαστη. Δεχόταν το μοιραίο που ερχόταν αδυσόπιτο με στοικότητα και στα τελευταία του οράματα τα τόσο εφιαλτικά. Έβλεπε όπως με εξομολογήθηκε αγγέλους και άκουγε μια θεία μουσική. Δεν μπορεί. Κάτι πρέπει να υπάρχει πέρα από τούτη την εφήμερη ζωή, ψιθύριζαν απεγνωσμένα τα μαραμένα χείλη του. Το βασανισμένο κορμί που είχε κιόλας αρχίσει να σύπεται ήταν ήδη ένα ανώφελο φορτίο. Και η ψυχή, παραδομένη από τώρα σ' άλλους κόσμους, όλο και πλησίαζε την ίστατη αυτήν ώρα προς τον Θεό. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.